Θα σου πω ένα παραμύθι στο Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Η Σταχτοπούτα του Σαν Περό. Μια φορά και έναν καιρό, η γυναίκα ενός πολύ πλούσιου ανθρώπου αρρώστησε βαριά. Φώναξε λοιπόν τη μοναχοκόρη της κοντά της και της είπε: «Αγαπημένη μου κορούλα, να εξακολουθείς να είσαι καλή και να σέβεσαι το Θεό. Και εκείνος πάντοτε θα σε βοηθάει και εγώ από εκεί ψηλά θα σε παρακολουθώ και θα σε προστατεύω». Ύστερα από αυτά τα λόγια, η μητέρα έκλεισε τα μάτια της και άφησε την τελευταία της πνοή. Από εκείνη την ημέρα, η ορφανή πήγαινε καθημερινά στον τάφο της μητέρας της και άφηνε λουλούδια και θυμόταν τις συμβουλές της. Ήρθε ο χειμώνας με το χιόνι και το κρύο, ήρθε με τη σειρά της και η άνοιξη με το λαμπερό ήλιο που έριχνε τις ακτίνες του και έλειωσε το χιόνι. Και τότε ο πατέρας της ορφανής ξαναπαντρεύτηκε. Η καινούργια του γυναίκα έφερε στο σπίτι και τις δύο κόρες της. Ήταν ωραίες, μα είχαν πολύ κακία στην ψυχή τους. Από τότε η ζωή της μικρής ορφανής έγινε βασανιστική. «Αυτή η κουτίχινα θα εξακολουθεί να κάθεται μαζί μας στο τραπέζι. Δεν τη θέλουμε», έλεγαν και οι δύο κόρες στη μητέρα. «Όποιος θέλει να φάει ψωμί πρέπει να το κερδίζει με τον ιδρώτα του προσώπου του», έλεγε στο κορίτσι η κακιά μητριά. Μετά της πήραν τα ωραία φορέματα που είχε και την υποχρέωσαν να φορέσει ένα παλιό γκρίζο φόρεμα και ξυλοπάπουτσα. «Για κοιτάξτε μια περήφανη πριγκίπισσα, τι ωραία που είναι ντυμένη, τι όμορφα ρούχα», έλεγαν και την κορόιδευαν καθώς την πήγαιναν στην κουζίνα. «Εδώ θα κάθεσαι με την υπηρέτρια, εδώ είναι η θέση σου και δεν δέχομαι αντιρρήσεις», της είπε η μητριά της. Η μικρή ορφανή ήταν πια υποχρεωμένη να κάνει τις πιο σκληρές δουλειές από την αυγή ως τη νύχτα. Σηκωνόταν πριν ακόμα ξημερώσει. Κουβαλούσε νερό, άναβε τη φωτιά, μαγείρευε και έπλαινε. Όμως οι δύο κακές αδερφές δεν έμεναν ευχαριστημένες, όλο ένα την περιγελούσαν και τη βασάνιζαν με κάθε τρόπο. Έριχναν στο πάτωμα της κουζίνας φασόλια και φακές και υποχρέωναν την άμερη κόρη να τα μαζέψει χωρίς να λείψει ούτε ένα. Το βράδυ αργά, κατάκοπη πια, δεν είχε που να ξαπλώσει να κοιμηθεί και πήγαινε και ξεκουραζόταν δίπλα στο τζάκι κοντά στις στάχτες. Και επειδή ήταν πάντα πασαλημένη με στάχτη, τη φώναζαν Σταχτοπούτα. Κάποια μέρα, ο πατέρας αποφάσισε να πάει στη μεγάλη πολιτεία. Ρώτησε λοιπόν τις δύο κακές αδελφές τι ήθελε να τους φέρει. «Ωραία φορέματα», είπε η μία. «Μαργαριτάρα για διαμάντια», είπε η άλλη. «Και εσύ, Σταχτοπούτα, τι θέλεις», τη ρώτησε ο πατέρας της. «Πατέρα μου», απάντησε η κόρη, «σε παρακαλώ να κόψεις το πρώτο κλαράκι που θα κουμπίζει πάνω στο καπέλο σου καθώς θα περνάς μέσα από το δάσος και να μου το φέρεις». Πραγματικά, για τις δύο αδελφές αγόρασε ό,τι του ζήτησαν. Και καθώς γύριζε πίσω καβάλα στο άλογό του, μέσα από το καταπράσινο δάσος ένα κλαράκι φουντουκιάς άγγιξε το καπέλο του. Ο πατέρας θυμήθηκε την επιθυμία της Σταχτοπούτας, το έκοψε και το πήρε μαζί του. Όταν έφτασε στο σπίτι, έδωσε στις δύο αδελφές ό,τι του είχαν ζητήσει και στη Σταχτοπούτα το κλαράκι της φουντουκιάς. Η κόρη τον ευχαρίστησε και πήγε κατευθείαν στον τάφο της μητέρας της. Εκεί το φύτεψε. Και έκλαιγε κάθε φορά που πήγαινε στην αγαπημένη της μανούλα. Και έτρεχαν τα δάκρυα από τα μάτια της και πότιζαν το κλαράκι. Και έτσι σιγά σιγά αυτό ρίζωσε και έγινε ένα ωραίο δέντρο, μια μεγάλη και περήφανη φουντουκιά. Η μικρή ορφανή πήγαινε στον τάφο της μητέρας της, προσευχόταν γονατιστή και παρακαλούσε το Θεό να μην την εγκαταλείψει και να της δίνει δύναμη. Κάθε μέρα ένα κάτασπρο περιστέρι πετούσε και καθόταν στο πιο χαμηλό κλονάρι της φουντουκιάς και ό,τι του ζητούσε η Σταχτοπούτα έτρεχε το ασπροπερίστερο και της το έφερνε αμέσως. Κάποια στιγμή ο βασιλιάς της χώρας οργάνωνε μία μεγάλη γιορτή που θα κρατούσε τρεις μέρες. Προσκαλούσε όλα τα όμορφα κορίτσια της χώρας του για να διαλέξει ο γιος του την κοπέλα που θα γίνει γυναίκα του και βασίλισσά του. Όταν οι δύο κακές αδελφές άκουσαν πως είχαν και αυτές πρόσκληση στη μεγάλη γιορτή, χάρηκαν πάρα πολύ. Κάλεσαν αμέσως τη Σταχτοπούτα και της είπαν: «Καθάρισε τα παπούτσια μας, βούρτισε τα μαλλιά μας, ετοίμασε τα φορέματα. Μην ξεχάσεις να βγάλεις τα καπέλα και τα κοσμήματά μας. Θα πάμε στο παλάτι του βασιλιά στη γιορτή. Έχουμε πρόσκληση». Η Σταχτοπούτα έκανε όλα όσα της είπαν, αλλά είχε πολύ στεναχωρηθεί, γιατί ήθελε να πάει και αυτή μαζί του στο παλάτι. Ήταν τόση μεγάλη επιθυμία της που έτρεξε στη μητριά της και την παρακάλεσε να της δώσει την άδεια. Η απάντηση ήταν αρνητική. Το κορίτσι έκλαιγε και παρακαλούσε να την πάρουν μαζί τους. «Καλά λοιπόν», είπε η κακιά μητριά, «βλέπεις αυτά τα δύο βαθιά πιάτα που είναι γεμάτα μπιζέλια.
θα τα σκορπίσω μέσα στα χόρτα του κήπου. Εάν καταφέρεις να τα μαζέψεις, θα σε πάρουμε μαζί μας». Και με μια κίνηση σκόρπισε τα πιζέλια στον κήπο. Η σταχτοπούτα βγήκε τρέχοντας στον κήπο και φώναξε. «Άσπρα μου περιστέρια, κι εσείς πουλάκια του καλού Θεού, ελάτε! Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Πρέπει να μαζέψω όλα τα πιζέλια μέσα από τα χόρτα του κήπου για να μπορέσω να πάω στο παλάτι, να πάω στη γιορτή». Κι ήρθαν τα δύο άσπρα περιστέρια και πίσω όλα τα πουλάκια του καλού Θεού. Τα περιστέρια έσκυψαν τα όμορφα κεφαλάκια τους στα χόρτα και έδωσαν το σύνθημα. Και τότε όλα μαζί τσιμπούσαν τα μπιζέλια. Μέσα σε μισή ώρα είχαν τελειώσει. Έπειτα με ζωηρά φτερουγίσματα πέταξαν μακριά. Η σταχτοπούτα άρπαξε τα δύο πιάτα με τα μπιζέλια και πήγε στη μητριά της. Ήταν βέβαιη πως θα την έπαιρναν μαζί τους. «Επιμένεις ακόμα να θέλεις να έρθεις μαζί μας?» «Σταχτοπούτα», είπε η μητριά. «Εσύ είσαι γεμάτη στάχτη. Στη γιορτή εσύ. Μα δεν έχεις ούτε παπούτσια, ούτε φόρεμα. Πώς τολμάς αλήθεια να ζητάς τέτοιο πράγμα? Πολύ αδιάντροπη είσαι. Δεν μπορείς να έρθεις στη γιορτή. Δεν έχεις τα κατάλληλα ρούχα και δεν ξέρεις και να χορεύεις. Θα μας ντροπιάσεις αν σε παρουσιάσουμε στο παλάτι. Η θέση σου είναι δίπλα στο τζάκι», της είπε και έφυγε. Η σταχτοπούτα έτρεξε στον τάφο της μητέρας της, γονάτισε κάτω από τη φουντουκιά που τόσο αγαπούσε και φώναξε. «Δεντράκι μου αγαπημένο, τίναξε τα κλαδιά σου σε παρακαλώ, ασημένιο φόρεμα στα πόδια μου να ρίξεις περιμένω». Την ίδια στιγμή μπροστά της ένα φόρεμα με τα χρώματα της θάλασσας και του ουρανού και ντυμένο με ασημοκλωστή έπεσε στα χέρια της. Δεν πρόφτασε να το πάρει όταν είδε να πέφτει και ένα ζευγάρι και ντυμένα γοβάκια. Ντύθηκε η σταχτοπούτα όσο μπορούσε πιο γρήγορα και πήγε στη γιορτή. Οι δύο αδελφές και η μητριά της δεν την αναγνώρισαν. Υπέθεσαν πως θα ήταν καμιά ξένη πριγκίπισσα. Ήταν η πιο όμορφη μες στη μεγάλη αίθουσα με το ασημένιο φόρεμά της και δεν τους πέρασε η παραμικρή σκέψη πως μπορεί να ήταν εκείνο το κορίτσι που είχαν αφήσει στο σπίτι δίπλα στο τζάκι. Το Βασιλόπουλο, μόλις την αντίκρισε, πήγε κοντά της, την πήρε από το χέρι και την τράβηξε στην πίστα. Όση ώρα κράτησε η γιορτή, ο πρίγκιπας δε χόρεψε με καμία άλλη. Κάποια στιγμή η σταχτοπούτα θέλησε να γυρίσει στο σπίτι και το Βασιλόπουλο προσφέρθηκε να τη συνοδέψει. Ήθελε να μάθει ποια ήταν η οικογένειά της και πού έμενε αυτή η όμορφη κόρη. Μα η σταχτοπούτα του ξέφυγε και κρύφτηκε. Έπειτα από λίγο, όταν η μητριά με τις δύο κόρες της γύρισαν στο σπίτι, βρήκαν τη σταχτοπούτα με τα παλιά ρούχα της να κάθεται δίπλα στη στάχτη, ενώ μία λάμπα με θαμπό φως μόλις και φώτιζε το δωμάτιο. Στη δεύτερη μέρα της γιορτής, η μητριά με τις δύο κόρες από το πρωί δοκίμαζαν ρούχα και παπούτσια μέχρι να έρθει η ώρα να φύγουν για το χορό. Η σταχτοπούτα έτρεξε και πάλι στη φουντουκιά, γονάτισε και ζήτησε ένα καινούριο φόρεμα. «Δεντράκι μου αγαπημένο, τίναξε τα κλαδιά σου σε παρακαλώ, χρυσαφένιο φόρεμα στα πόδια να μου ρίξεις περιμένω». Και με μιας ένα ακόμα φόρεμα, πιο όμορφο από το προηγούμενο, έπεσε από το δέντρο. Είχε τα χρώματα του ήλιου και ήταν και ντυμένο με χρυσοκλωστή όπως και τα γοβάκια. Και όταν παρουσιάστηκε η κόρη στη γιορτή με αυτό το φόρεμα, όλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα μπροστά στην τόση ομορφιά της. Ο πρίγκιπας την περίμενε και μόλις την είδε έτρεξε κοντά της, την πήρε από το χέρι, αλλά δεν άφησε κανένα να χορέψει μαζί της. Αργά το βράδυ η κόρη θέλησε να φύγει. Ο πρίγκιπας έτρεξε εξωπίσω της. Η σταχτοπούτα όμως κατάφερε να χαθεί μέσα στον κήπο και έτσι ο πρίγκιπας δεν μπόρεσε να τη βρει. Όταν η μητριά με τις δύο κακές κόρες γύρισαν στο σπίτι, βρήκαν τη σταχτοπούτα όπως πάντα να κάθεται δίπλα στο τζάκι, στο συνηθισμένο της μέρος. Την τρίτη μέρα, όταν οι άλλες έφυγαν έτοιμες ντυμένες για το χορό, η σταχτοπούτα έτρεξε πάλι στον τάφο της μητέρας της, γονάτισε κάτω από τη φουντουκιά και ζήτησε το πιο ωραίο φόρεμα για τον τελευταίο χορό στο παλάτι. Αυτή τη φορά το φόρεμα είχε το χρώμα του χιονιού και ντυμένο με κρύσταλλα και διαμάντια που άστραφταν σε κάθε κίνηση. Τα γοβάκια της ήταν κρυστάλλινα. Όταν παρουσιάστηκε στη γιορτή με αυτό το ολόλευκο φόρεμά της, όλοι όσοι ήταν στη μεγάλη αίθουσα δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ο πρίγκιπας την πήρε κοντά του, χόρεψε μαζί της και δεν την άφησε από τα μάτια του όλο το βράδυ. Όταν νύχτωσε, η σταχτοπούτα θέλησε να φύγει. Το Βασιλόπουλο όμως, που φοβόταν ένα τέτοιο πράγμα, είχε πάρει τα μέτρα του. Είχε ζητήσει από τον πιστό του βοηθό να αλείψει την κεντρική σκάλα με κερί. Ήταν σίγουρος πως καθώς η σταχτοπούτα θα κατέβαινε τρέχοντας τη σκάλα, θα κολούσαν τα παπούτσια της. Και έτσι ακριβώς έγινε.
Το ένα αγκοβάκι κόλλησε και ξέφυγε από το πόδι της. Η σταχτοπούτα, βιαστική όπως ήταν, δεν σταμάτησε να το πάρει και το Βασιλόπουλο είχε στα χέρια του το μικρό κρυστάλλινο αγκοβάκι της. Την άλλη μέρα, κήρυκες διαλαλούσαν σε όλη την πολιτεία πως η κοπέλα που έχασε το κρυστάλλινο αγκοβάκι της στο βασιλικό χορό θα γινόταν η γυναίκα του Βασιλόπουλου. Το επόμενο πρωί το Βασιλόπουλο πήρε τα σπίτια με τη σειρά για να βρει την κοπέλα που τέριαζε το παπούτσι στο πόδι της. Έτσι ήρθε και στο σπίτι της Σταχτοπούτας. Η μητριά και οι δύο κακές κόρες ενθουσιάστηκαν. «Ας ελπίσουμε πως σε μία από τις δύο θα κάνει το γοβάκι», τους είπε η μητέρα. «Αυτό σημαίνει πως μία από τις δύο θα γίνει βασίλισσα». Πρώτη μπήκε στο σαλόνι η μεγάλη. Πήρε το κρυστάλλινο γοβάκι να το φορέσει. Το πόδι της όμως ήταν μεγάλο και δεν χωρούσε στο κομψό γοβάκι. Το ίδιο έγινε και με τη μικρότερη κόρη. Το πόδι της ήταν πολύ μικρό και το γοβάκι της έβγαινε κάθε φορά που πήγαινε να κάνει ένα βήμα. «Να έρθει και η τρίτη κόρη σου τώρα να δοκιμάσει το παπούτσι», είπε ο πρίγκιπας. «Τι λες, πρίγκιπά μου», είπε η κακιά μητριά. «Η τρίτη κόρη είναι ένα αδύνατο και ασθενικό πλάσμα που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αυτή δεν ήρθε στο χορό και δεν ξέρει να χορεύει», επέμενε η κακιά μητριά. Το Βασιλόπουλο όμως της είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να δει και την τρίτη κόρη και είπε να στείλουν να τη φωνάξουν. Μα η μητριά ήταν ταραγμένη. «Όχι, όχι, 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 αυτό δεν γίνεται, όχι. Είναι πάρα πολύ βρώμικη, δεν πρέπει να τη δείτε σε αυτά τα χάλια που βρίσκεται». Μα το Βασιλόπουλο ήταν αμετάπιστο. Τι μπορούσαν να κάνουν λοιπόν? Έτσι αναγκάστηκαν να καλέσουν το κορίτσι. Η Σταχτοπούτα έπλυνε τα χέρια της και το πρόσωπό της και ανέβηκε από την κουζίνα στο σαλόνι. Έκανε μια χαριτωμένη υπόκληση μπροστά στον ωραίο πρίγκιπα και κάθισε. Ο πρίγκιπας τη βοήθησε να φορέσει το κοψό παπούτσι. Της ήρθε στο πόδι τέλεια. Ήταν ολοφάνερο πως ανήκε σε αυτήν. Και όταν σηκώθηκε όρθια και το Βασιλόπουλο κάρφωσε τα μάτια του στο πρόσωπό της, αναγνώρισε την όμορφη κόρη που είχε χορέψει μαζί της. Γεμάτος χαρά φώναξε: «Αυτή είναι η κόρη που θα κάνω γυναίκα μου και βασίλισσα. Αυτή έψαχνα να βρω». Η μητριά και οι δύο κακές αδελφές δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Είχαν χάσει το χρώμα τους. Μα ο πρίγκιπας, χωρίς να δώσει προσοχή σε αυτές, πήρε την αγαπημένη του και έφυγε. Καθώς περνούσαν κοντά από τη φουντουκιά, το αγαπημένο δεντράκι της Σταχτοπούτας, τα δυο άσπρα περιστέρια μίλησαν με ανθρώπινη φωνή, χαρούμενα και είπαν: «Πρίγκιπά μας, πρίγκιπά μας, είναι μεγάλη η χαρά μας που κατάφερες να βρεις την πεντάμορφη κυρά μας». Όταν έφτασε η στιγμή να γίνει ο γάμος, οι δύο μοχθηρές αδερφές έδειξαν πως χάρηκαν για την ευτυχία της Σταχτοπούτας και θέλησαν να πάρουν μέρος στην τελετή. Την ώρα λοιπόν που η πουμπή ξεκινούσε για την εκκλησία, η μεγαλύτερη αδερφή στάθηκε δεξιά από την ύφη και η μικρότερη από την αριστερή. Πέταξαν τότε τα δύο περιστέρια, το ένα στη μεγάλη αδελφή και το άλλο στη μικρή και τους ψιθύρισαν στο αυτί. «Η Σταχτοπούτα είναι καλή και θα σας συγχωρέσει και εσάς και την κακιά μητριά σας, τη μητέρα σας. Να μάθετε όμως πως με την κακία τίποτα δεν κερδίζετε. Η τιμωρία σας θα είναι να βλέπετε βασίλισσα τη Σταχτοπούτα που τόσο πολύ τη βασανίσατε και την περιφρονήσατε». Και πραγματικά η Σταχτοπούτα με τη χρυσή της την καρδιά τη συγχώρεσε και τις τρεις. Ήταν πολύ ευτυχισμένη και ποτέ δεν περιπανευότανε που είχε γίνει βασίλισσα. Όλοι την αγαπούσαν. Ήταν μια δίκαιη βασίλισσα και πάντα βοηθούσε. Έτσι τελειώνει το παραμύθι. Και όπως σε κάθε παραμύθι, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Παραμυθί στο Radio Ελβέρια 1 της νέας εποχής.